Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τι αποδεδειγμένα αξιόπιστε τεχνολογίε GPS, Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού Θέση και GSM, Σύστημα Κινητή Τηλεφωνία, για να παρέχει στου χρήστε τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, με έμφαση στη μείωση του κόστου λειτουργία του, αλλά και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών, εξασφαλίζοντα τη μακροπρόθεσμη εκμετάλλευση τη συγκεκριμένη επένδυση. 60 οχήματα του Δήμου κυρίω παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, ενώ το πρόγραμμα δίνει πληροφορίε για ταυτοποίηση και ζήγηση κάδων και παρακολούθηση καυσίμων. Από τη στιγμή που μπορεί κάποιο να δει την πιο σύντομη ή την πιο οικονομική διαδρομή, μπορεί να στρατηγικά να σχεδιάσει τι διαδρομέ του, ώστε αυτό να κάνει οικονομία στα καύσιμα και εν τέλει στο σύνολο να κάνει να υπάρξει οικονομία κλίμακα, γιατί παρακολουθείται και το... όλο το έβρος του στόλου, δηλαδή και το, τα ανταλλακτικά, τι προμήθειε. Υπάρχει έτσι μια γενικότερη τάξη σε όλο αυτό το κόνσεπτ το, το που, που λειτουργεί, ο Δήμο. Η Δήμοι τη Κεντρική Μακεδονία είναι πρωτοπόροι στην εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έργο είναι καινοτόμο όντω και έχει γίνει μοναδικό στην Ευρώπη και έχει γίνει στι Σέρε στην Αλεξάνδρεια, στη Κατερίνα και στη Βέρεια. Αυτέ είναι οι τέσσερι πόλει οι οποίε έχουν πρωτοπόρο και η στυλίδα, να μην είναι αδική στη Και τώρα, αυτή τη στιγμή, υλοποιείται στο Μόλο, στο Δήμο Μόλο. Η καινοτόμα εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματο οργάνωση και διοίκηση των οχημάτων παρουσιάστηκε σε ενημερωτική ημερίδα στο Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΑΒΗ.